Είστε κοντά στο λακουμενικό λαό. Και αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό λοιπόν, σας εύχομαι λοιπόν να συνεχίσετε έτσι, να έχετε υγεία και να συνεχίζετε κι εσείς και όπως είπα και αυτοί που θα μας διαδεχτούν να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Με το ίδιο μεράκι. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Τάκη Σκανδαλάκη, τον υπουργό μας, τον βουλευτή μας, ο οποίος πραγματικά ενεργός πλέον πρωταγωνιστής μάλλον σε πολλά θέματα που άπτονται της ειδικότητός του από πλευράς ομογενών και όχι μόνο, πέραν από το Ιατρηλίκη, είναι παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη Λακωνία. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα παρόν για τη Λακωνία, για την προβολή της Λακωνίας, για την προβολή αυτής της μεγάλης περιοχής της Ελλάδος και του κόσμου, της ιστορικής, που το έδαφος της είναι χρυσός. Σήμερα λοιπόν εδώ όλη η Λακωνία γιορτάζει, γιατί είναι η μέρα γιορτής όπως είδατε, στο κέντρο των Αθηνών, δηλαδή στο κέντρο της Ελλάδος, την προβολή των προϊόντων μας. Θέλω να συγχαρώ τον νομάρχη, τους δημάρχους και όσους συνέβαλαν σε αυτή την γιορτή για την προβολή, γιορτή της Ελιάς και Λαδιού, ακριβώς, από τη Σερασία, το που ξεκίνησε από εκεί. Όλοι όσοι συνέβαλαν σε αυτή την γιορτή για την προβολή των προϊόντων, πιστεύω ότι όλοι μαζί όπως βρεθήκαμε εδώ, εάν δίνουμε τον αγώνα, θα μπορούμε να κατορθώνουμε πάρα πολλά. Και εσείς με το μέσο μαζικής επικοινωνίας που έχετε προβάλλετε πολλαπλώς αυτό εδώ το οποίο συνέβη. Θέλω λοιπόν να δώσω συγχαρητήρια και σε εσάς. Εύχομαι και του χρόνου όλοι να είμαστε εδώ και από την πλευρά μου, όπως έκανα όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζω και από αυτό το μυτερίζει το οποίο είμαι να αγωνίζομαι για τη Λακωνία. Είναι γνωστό, και είμαι πάντα παρόν. Είναι γνωστό εκεί. Και σας συγχαίρουμε ολόθερμα. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Όπως βλέπετε, εδώ η έκθεση αυτή των λακωνικών προϊόντων είναι υπερκομματική. Ακριβώς. Εγώ πέρασα από την έκθεση γιατί είμαι χρήστης του μετρό. Μετακινούμε με το μετρό. Και πέρασα πραγματικά και ενθουσιάστηκα με την έκθεση. Είναι γεγονός ότι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής είναι μια αναπτυξιακή προσπάθεια πάρα πολύ σημαντική. Πόσο μάλλον όταν αναδεικνύεις τα τοπικά σου προϊόντα και δόξα τω Θεώ η Ελλάδα μας έχει πολλά προϊόντα. Η μεσογειακή διατροφή είναι διαφημισμένη σε όλο τον κόσμο. Το λάδι της Ελλάδας είναι το καλύτερο ανά τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες και η πατρίδα μου έχει πολλά τοπικά προϊόντα, η Θεσσαλία, η Καρδίτσα, όπως είναι το τσίπουρο και το λουκάνικο. Ένα προϊόν πάρα πολύ ωραίο, γευστικό. Σας καλούμε να έρθετε. Βεβαίως, να το γνωρίσετε. Με χαρά. Ξέρουμε ότι οι αγρότες μας αυτόν τον καιρό βιώνουν την οικονομική κρίση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Το εισόδημά τους έχει συρρυκνωθεί κατά πολύ. Δεν είναι της ώρας να κουβεντιάσουμε γιατί έγινε αυτό, αλλά νομίζουμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές άλλες που να ενισχύουν αυτό το εισόδημα. Πρέπει να παράγουμε προϊόντα που να είναι ταυτισμένα με την ποιότητα και την αξία, για να μπορέσουμε έτσι σε αυτό το μοντέλο της πράσινης ανάπτυξης που λέμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ, γιατί νομίζω ότι το υπάρχον αναπτυξιακό μοντέλο έχει χρεοκοπήσει, άρα πρέπει να προστρέψουμε σε άλλα μοντέλα, και αυτό της πράσινης ανάπτυξης είναι ένα μοντέλο ακριβώς, και τον αγρότη τον βάζουμε στο επίκεντρο αυτού του μοντέλου της πράσινης ανάπτυξης. Αν έχει ο αγρότης επιτυχία και οικονομική και ευχέρεια, θα είναι για όλο τον τόπο. Είναι καλό. Μια κοινωνική ομάδα που συμβάλλει κατά πολύ ως ποσοστό του ΑΕΠ στην εθνική μας οικονομία. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε όλη υποχρέωση να στηρίξουμε τους αγρότες. Εγώ έχω ένα λόγο παραπάνω γιατί κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Δεν βαριέστε, όλοι οι Έλληνες από αγροτικές οικογένειες ξεκινάνε. Έτσι. Και η Θεσσαλία και εμάς είναι ένας τόπος που δυστυχώς τελευταία έχει πάρα πολλά προβλήματα, γιατί είναι ένας κατεξοχήν αγροτικός τόπος που η παραγωγική του βάση είναι ο πρωτογενής τομέας. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε
σε πολιτικές άλλες που να μπορούμε να περάσουμε να ενισχύσουμε και τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα. Κυρία Θεοχάρη, χάρηκα πάρα πολύ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στους φορείς της Λακωνίας που διοργάνωσαν αυτή την ωραία έκθεση στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας. Νομίζω ότι καλύτερη διαφήμιση των προϊόντων σας δεν θα μπορούσατε να είχατε κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ντία Τζανετέα, αντινομάρχης, μάλλον πρόεδρος του ΟΠΑΝΑΛ τώρα. Ήτανε αντινομάρχης μέχρι προημερών. Κυρία Τζανετέα, σας βλέπουμε εδώ στο Σύνταγμα, στην γιορτή των λακωνικών προϊόντων, την έκθεση. Πέστε μας δύο λόγια. Θέλω να πω ότι είναι η τρίτη φορά που διοργανώνεται και είναι μια διοργάνωση σαφώς καλύτερη από τις προηγούμενες και είναι η αντίδραση, αν θέλετε, της Λακωνίας για να, σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας με την οικονομική ύφεση. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τη ΔΕΔ και όλους τους φορείς του νομού να τονώσουμε την τοπική οικονομία, βασιζόμενη όμως στην ποιότητα των προϊόντων μας. Εδώ, στο Σύνταγμα, στο μετρό που χτυπάει η καρδιά της Λακωνίας, ο κόσμος που έρχεται, που περνάει από εδώ, οι επισκέπτες, οι αγοραστές μπορούν πραγματικά να δουν, να συγκρίνουν και επειδή τα γνωρίζουν πλέον τα προϊόντα μας από τις προηγούμενες διοργανώσεις, η αγοραστική αξία τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα και η προσπάθεια που γίνεται, μια συλλογική προσπάθεια, αλλά με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Λακωνίας για την... Για το κατάστημα, για την εταιρεία αυτή τη Λακωνική που θα πουλάει πλέον επιμονή μου βάσεως τα λακωνικά προϊόντα σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο. Είναι μια άριστη πρωτοβουλία. Έρχεται έξυπνη, συνέχεια από αυτή την έκθεση. Έξυπνη, άριστη και εκείνο που θα πρέπει να ευχηθούμε είναι... Υπάρχει ως πρόταση και πρέπει να συγχαρούμε τον πρόεδρο και τα μέλη του συνεργάτες του, του επιμελητηρίου, είναι να οργανωθεί σωστά, να μην γίνει τίποτα βιαστικό, γιατί νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να αντιδράσουμε βασιζόμενοι στην ποιότητα των προϊόντων μας. Συμφωνώ απόλυτα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια που είστε εδώ να προβάλλετε καθήκον τη δική μας την προσπάθεια αλλά και τους Λάκωνες παραγωγούς. Ευχαριστώ κυρία Τζανετέα. Να είστε καλά. Κοντά μας ο Δήμαρχος Ινούντος, ο κύριος Βαγγέλης Βαλιώτης, ο οποίος μετέχει βεβαίως σαν Δήμαρχος της περιοχής αυτής και στην γιορτή Ελιάς και Λαδιού. Και μετέχεται και εδώ, σαν συνδιοργανωτής. Πέστε μας δύο λόγια. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που προβάλλετε τα λακωνικά προϊόντα είτε στο νομό μας είτε παντού και αυτό είναι σημαντικό. Εμείς σαν γιορτή Ελιάς και Λαδιού συμμετέχουμε 3 χρονιές στο μετρό. Μάλιστα πριν ξεκινήσουν τα λακωνικά προϊόντα την πρώτη χρονιά, θα θυμίσωστε, είχαμε έρθει σε ποιοτικά προϊόντα πάλι στο μετρό και από τότε γεννήθηκε η ιδέα να έρθουν τα λακωνικά προϊόντα εδώ. Ήρθαν, είμαστε η τρίτη χρονιά. Ευελπιστούμε να είμαστε συνέχεια εδώ στο μετρό, γιατί είναι η καρδιά της Αθήνας και είναι μια προβολή των προϊόντων μας σημαντική και αυτό φαίνεται και από την ανταπόκριση του κόσμου. Και κάθε χρόνο και καλύτερα. Και κάθε χρόνο και καλύτερα. Ήδη φέτος σήμερα έχουμε παραπάνω εκθέτες, το διαπιστώσατε, τα πιο ποιοτικά προϊόντα από άψη συσκευασίας, γιατί δεν αλλάζει δηλαδή η γεύση. Και πιστεύουμε και του χρόνου να είμαστε πιο καλύτερα με όποια άλλη μορφή θα έχει η έκθεση. Μια και τώρα με τον Καλλικράτη, δεν ξέρουμε και τι δομή θα έχουν οι Δήμοι και τι θα γίνει. Όμως η κοινωνία η ίδια πρέπει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια για να είμαστε και του χρόνου το Μάρτιο στην ταλακωνικά προϊόντα στο μετρό. Παρ' όλα αυτά, η γιορτή Ελιάς και Λαδιού προχωράει στην οργάνωση. Η γιορτή Ελιάς και Λαδιού θα συνεχίσει, είτε είναι Δήμος Ινούντος είτε είναι άλλος Δήμος, γιατί αυτό τον στηρίζουν οι ίδιοι παραγωγοί. Έτσι. Και έτσι και του χρόνου θα είναι η γιορτή Ελιάς και Λαδιού και τα άλλα χρόνια. Και μέσω τη γιορτή να έχουμε και το μετρό. Βέβαια. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και εγώ να σας ευχαριστήσω που προβάλλετε τα προϊόντα μας. Γεια σας.